Πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε μια ξεχωριστή σύνδεση, με μια ξεχωριστή δράση και πρωτοβουλία στην Πλατεία Ελευθερίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, 14η Ιουνίου. Σαν σήμερα βέβαια γεννήθηκε και ο γιατρός, ο αυστριακός γιατρός, ο οποίος ανακάλυψε τις ομάδες αίματος αλλά και τα ρέζους. Είναι αφαιρούμενη λοιπόν η σημερινή ημέρα που αλλού στον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη. Πάμε στην Εύη Σπανού, καλύπτει μια σημαντική δράση σε έναν σταθμό αιμοδοσίας. Εύη, καλησπέρα. Καλό σας απόγευμα. Μία ημέρα αλτρουισμού και συνεισφοράς είναι η σημερινή, καθώς εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας έχουν συγκεντρωθεί διάφοροι φορείς με σκοπό να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και τους ανθρώπους οι οποίοι ανατακτά χρονικά διαστήματα δίνουν αίμα και χαρίζουν ζωή. 14 λοιπόν Ιουνίου βρισκόμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εκπροσώπους φορέων με σκοπό να μας μιλήσουν για την ξεχωριστή αυτή σημερινή ημέρα. Αιμοδοσία λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την κυρία Λιδάκη, είναι η διευθύντρια της αιμοδοσίας του Παγνή, για την σημαντικότητα της σημερινής ημέρας. Καλησπέρα σε όλους. Αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε φορείς και να έχουμε ανοιχτή το σταθμό αιμοδοσίας απόψε, διότι είναι μια ξεχωριστή μέρα για την αιμοδοσία, γιατί είναι η πρώτη αιμοδοσία, η πρώτη παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας, η οποία γίνεται μετά από τέτοια μεγάλη πανδημία, και μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό για το πώς λειτουργήσε μέσα στην πανδημία η αιμοδοσία. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η αιμοδοσία πραγματικά άνοιξε την αγκαλιά της και οι εθελοντές αιμοδότες δώρισαν αίμα στο σταθμό. Δημιουργήθηκε αυτή η δομή με αποτέλεσμα να μπορούν να έρχονται εδώ και να δωρίζουν αίμα με ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η δωρεά αίματος κατά την περίοδο της καραντίνας αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να έχουμε 20% αύξηση στην εθελοντική αιμοδοσία και μάλιστα σε αιμοδότες πρώτης φοράς. Άρα λοιπόν αυτή η δομή, η οποία αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της πολιτείας, με την περιφέρεια, με τη βοήθεια της περιφέρειας του Δήμου, της 7ης ΥΠΑ, αλλά και των διοικήσεων του νοσοκομείου, και στην οποία συνεργαστήκαμε και τα δύο νοσοκομεία, δίνοντας προσωπικό, είναι μια δομή η οποία είναι ένα δώρο για τον εθελοντή αιμοδότη, είναι ασφαλής δομή και θα ήταν καλό να παραμείνει και εκτός πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε και στην κυρία Μπουρμπουδάκη, η οποία έχει εικόνα για την σημερινή ημέρα και τη σημαντικότητα της Παγκόσμιας ημέρας του εθελοντή αιμοδότη. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον εθελοντή αιμοδότη, τους ανθρώπους όλους αυτούς που με το δώρο ζωής σώζουν συνανθρώπους μας. Να τιμήσουμε και τους υγειονομικούς μας, τους ανθρώπους που είτε στις κινητές είτε στις σταθερές αιμοδοτικές μονάδες που υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια και ευαισθητοποιούν τους συμπολίτες μας. Πραγματικά συνεισφέρουν στο να έχουμε αποθέματα αίματος και στην υγειονομική μας περιφέρεια αλλά και σε όλη τη χώρα, για να μπορούμε πραγματικά να νιώθουμε ασφαλείς. Άρα λοιπόν σήμερα γιορτάζουμε τόσο για τους ανθρώπους, τους αιμοδότες μας, όσο και για τους υγειονομικούς μας που συμβάλλουν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Ως υγειονομική περιφέρεια σήμερα ξεκινάμε και φτιάχνουμε ένα QR code όπου καλούμε όλους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τον επιχειρηματικό κόσμο και όλους τους συλλόγους, όπου αναρτώντας αυτό το σήμα θα μπορούν οι συμπολίτες μας να παίρνουν πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά την αιμοδοσία στο νησί μας. Ευχόμαστε ολόψυχα και στους υγειονομικούς μας και στους αιμοδότες μας καλή δύναμη και Μάλιστα. να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαν δυναμικά μέσα στην πανδημία και που υποστηρίζουν τόσα χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως και η παρουσία της Ηλιαχτίδας είναι πολύ σημαντική και έντονη στην σημερινή μέρα, καθώς και εσείς έχετε βάλει το δικό σας λιθαράκι για να γίνει η σημερινή μέρα λίγο πιο ξεχωριστή. Ακριβώς, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε κι εμείς από αυτή την επέτειο. Πραγματικά είναι μια πολύ σπουδαία επέτειος. Αφενός τιμάμε τους ανθρώπους που χρόνια τώρα στηρίζουν την αιμοδοσία με σύστημα, αλλά αφετέρου θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλοι μαζί, ενώνοντας τις φωνές μας και τον υπόλοιπο κόσμο που το σκέφτεται και δεν το έχει τολμήσει. Να το τολμήσει, γιατί είναι ένα δώρο ζωής. Είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος στον συνάνθρωπό του. Η Ηλιαχτίδα έχει ξεκινήσει τη δράση αυτή εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης για τον εθελοντή δότη μυελού των οστών.
Εν καιρό πανδημίας και στην έναρξή της, εντείναμε τις δράσεις μας αυτές, κυρίως το κομμάτι της αιμοδοσίας. Δημιουργήσαμε και ένα μητρό εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών και θα το συνεχίσουμε με πολύ αγάπη και συνέπεια. Και πριν ολοκληρώσουμε με εκπρόσωπο από την Inter American και τον Ερυθρό Σταυρό, είναι ο Ερυθρός Σταυρός σήμερα εδώ, η παρουσία του είναι έντονη για ακόμα μια φορά σε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την αιμοδοσία και την προσφορά γενικότερα. Και βέβαια είμαστε και εμείς πάντοτε παρόντες, πέραν από το ότι ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε όλοι μαζί την εθελόντρια και τον εθελοντή αιμοδότη, πέραν από αυτά που είπε και η κυρία Μπορβουδάκη σχετικά με όλη την προσφορά τους αυτών των ανθρώπων, ήθελα να τονίσω από τον Ερυθρό Σταυρό ότι η πρώτη τράπεζα αίματος δημιουργήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό το 1921. Από τότε λοιπόν και μετά όλοι οι εθελοντές και οι εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτές τις δράσεις, όχι μόνο σε αυτήν που είναι εδώ πέρα, αλλά παντού και όπου μας ζητηθεί. Έχουμε δε και μια λίστα μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη εθελοντριών και εθελοντών αιμοδοτών που κάθε χρόνο χορηγούν μια μεγάλη ποσότητα φιαλών αίματος στις τράπεζες και στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν για όλους αυτούς τους εθελοντές ήθελα να πω, να δώσω θερμά συγχαρητήρια, να είναι καλά όλοι αυτοί για να μπορούν να προσφέρουν και να αποτελέσουν ένα παράδειγμα για πολλούς άλλους ούτως ώστε να συμβάλλουν σε αυτό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Και να ολοκληρώσουμε με την σημαντική παρουσία της Inter American στην σημερινή ημέρα. Ο κύριος Μανώλης Παπαδημητράκης είναι εδώ για να μας πει και εκείνος την δική σας προσφορά. Ναι, καλησπέρα σας. Πράγματι η σημερινή ημέρα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού. Για την Inter American είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα γενικώς και για τους εργαζόμενους και για τους συνεργάτες της, επενδύει στον εθελοντισμό. Τώρα και 20 χρόνια κάθε χρόνο αυτή την ημέρα διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Παγνί αιμοδοσία. Καλούμε όλους τους φίλους και τους συνεργάτες να έρθουν να βοηθήσουν σε αυτή την πράξη αγάπης και αλληλεγγύης, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σώσουμε αρκετές ζωές. Η Inter American όλα τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια επενδύει σε αυτό το τομέα, στον τομέα της υγείας γενικά, και με τη σειρά μας εμείς εδώ καλέσαμε σήμερα όλους τους φίλους να έρθουν να συμβάλλουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Είναι μια πράξη αγάπης, μια πράξη ζωής και καλούμε όλους τους συνανθρώπους να συμβάλλουν γενικά σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, Εύη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.